θα λειτουργήσει τελικά το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στη Μαυροθάλασσα. Με νεότερη ανακοίνωσή της σήμερα, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς έκανε γνωστό ότι αναστέλει το κλείσιμο του καταστήματος στη Μαυροθάλασσα. Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι μαζί με το υποκατάστημα στη Μαυροθάλασσα θα λειτουργήσουν και άλλα 4 υποκαταστήματα σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Το κλείσιμο του υποκαταστήματος είχε προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιου Χατζηβασιλείου, αλλά και τις έντονες αντιδράσεις της Δημοτικής Αρχής Βυσσαλτίας και του Δημάρχου Αθανάσιου Μασλαρινού, τα νέα είναι ευχάριστα για τους κατοίκους της περιοχής. Μετά από μια κινητοποίηση που έγινε ύστερα από την πληροφόρηση που είχαμε όταν κλείσει το υποκατάστημα της Τράπεζας στη Μαυροθάλασσα, ναι, από όλους τους φορείς, με επαφές με τα Υπουργεία, με το Τράπεζα, με το Σύλλογο των Εργαζομένων, πριν από λίγο μας ειδοποίησαν ότι τελικά αναστέλλεται το κλείσιμο του υποκαταστήματος στη Μαυροθάλασσα και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μάλιστα. Εμείς κάναμε και ένα έκτακτο, ναι, δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο ομόφωνα όλοι διαμαρτυρόμασταν αυτή την απόφαση, δηλαδή του κλειστήματος της τράπεζας, για πολλούς και διάφορους λόγους, όπως τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές. Η Μαυροθάλασσα είναι μακριά, γερασμένος πληθυσμός, εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο, είναι μια τράπεζα πολύ κερδοφόρα, το καλοκαίρι εξυπηρετεί όλο το συλλημονικό κόλπο κτλ. Φαίνεται ότι οι θύνοντες το κατάλαβαν, το κατανόησαν, μας άκουσαν και τελικά ανέστειλαν το κλείσιμο της τράπεζας του υποκαταστήματος. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Βέβαια, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, δεν εφησυχαζόμαστε, αφού θα παρακολουθούν τις εξελίξεις και θα πράξουν αναλόγως αν χρειαστεί. Και να πούμε όμως ότι, ναι, είμαστε πάντα σε εγρήγορση, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και όπου χρειαστεί θα αντιδράσουμε ή θα δράσουμε ανάλογα. Η συνεργασία πάντα φέρνει καλά αποτελέσματα, τόνισε ο Δήμαρχος Βυσσαλτίας, ο οποίος ευχαρίστησε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, αλλά και όλους τους φορείς για την προσπάθειά τους, ώστε να υπάρξει αυτή η θετική εξέλιξη. Ειδοποιηθήκαμε εμείς από τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς ότι βγήκε αυτή η απόφαση και μας την πρότεισαν. Είχαμε έρθει σε επαφή και με τον Υπουργό μας και με τον κύριο Χατζηβασιλείου, εργαζόμενοι είχαν μιλήσει. Για αυτό το αποτέλεσμα. Και με όλους τους φορείς, ειδοποιήσαμε όλους, τους είχαμε στη γρήγορση, είχαμε σχεδιάσει και μια κινητοποίηση τη Τετάρτη, αλλά ευτυχώς δεν χρειάζεται.